που τις γνώρισα μέσα από τα βιβλία της Ζούλας Παπαδημητρίου, «Αγώνας για τη Λευτεριά», «Στη σκιά του Λευκού Πύργου», «Στη δοξασμένη της Μακεδονίας ώρα» και τόσα άλλα, που άλλαξαν τη ζωή μου, την καθόρισαν, με ενέπνευσαν και έδωσαν σαν φάρη φωτεινή στα δίστρατα των δικών μου αποφάσεων και των προσωπικών μου επιλογών. Τα εκατοντάδες πρόσωπα που ανέστηκε από την αφάνεια και τα μνημονεύει στα βιβλία της, η εξαιρετική συγγραφέας, αείμνηστη πλέον, Αθηνά Τζινίκου Κακούλη, στάθηκαν αφορμή για να βελτιωθεί το βιβλίο. Και ο ενδιαφέρον του αναγνώστη μπορεί να πυροδοτηθεί από το παρόν και να αναζητήσει στην πλούσια βιβλιογραφία λεπτομέρειες, συμπληρωματικές πληροφορίες και να λύσει τυχόν απορίες. Η σκέψη μου όταν σχεδίαζα το βιβλίο και πολύ σωστά με κατάλαβε ο κ. Καραμίτσος, ήταν να προσφέρω στον αναγνώστη ένα ολοκληρωμένο έργο που να διαβάζεται εύκολα, να είναι κατανοητό και να περιέχει όλα τα ιστορικά στοιχεία σε απλή γλώσσα. Με την ελπίδα ότι θα διαβαστεί και από ανθρώπους που δεν είχαν καμιά ιδέα για το αντικείμενό μου, προσπάθησα να το κάνω ελκυστικό με την απλότητά του. Το χώρισα λοιπόν σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος τοποθέτησα τον αναγνώστη χωροχρονικά, στην πρώτη μακεδονικού αγώνα εποχή και στη συνέχεια ξεδίπλωσα τα ιστορικά γεγονότα για το πώς το μακεδονικό ζήτημα που ανέκυψε οδήγησε σταδιακά στο μακεδονικό αγώνα. Περιέγραψα τις αντιμεχόμενες πλευρές και τις επιδιώξεις τους. Το δεύτερο μέρος είναι η συντομογραφία της βιογραφίας του ήρωα Παύλου Μελά, γραμμένη από τον πλέον κοντινό και κατάλληλο να γράψει για εκείνον άνθρωπο, τη σύζυγό του, Ναταλία, το γένος Δραγούμη. Στο τρίτο μέρος αναφέρω αρχικά τους συντελεστάς του μακεδονικού αγώνα, τους ανθρώπους πίσω από την οργάνωση, τις πληροφορίες, τον άγνωστο πόλεμο. Τους ανθρώπους που κινούσαν τα νήματα από τα προξενία και στη συνέχεια ακολουθεί το προσκλητικό.